Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βελτίωσε σε μικρό ποσοστό τη θέση της σε σχέση με το 2022, καθώς πέρασε από την πρώτη στη δεύτερη θέση μετά την περιφέρεια Πελοποννήσου. Ωστόσο, αυτή η πρόοδος δεν αποτελεί λόγο αισιοδοξίας, μιας και τα στοιχεία για την αύξηση του ΑΕΠ δείχνουν δυσαρμονία. Οι πληθυσμιακές ομάδες που κατά τεκμήριο είναι φτωχές, όπως άστεγοι, παράνομοι οικονομικοί μετανάστες, Ρωμά που μετακινούνται και αλλάζουν τόπο διαμονής, υποαντιπροσωπεύονται στην έρευνα, που σημαίνει ότι η κατάσταση είναι χειρότερη. Αυτό σημαίνει πως σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι εκτοθειμένο το 35,2% του πληθυσμού της Δυτικής Ελλάδας. Ο κίνδυνος είναι υψηλότερο στην περίπτωση των παιδιών ηλικίας 17 ετών και κάτω, παραμένοντας σταθερό σε σχέση με το 2022. Δεν λες τίποτα. Σας θυμίζει παλαιότερες εποχές εσάς αυτό? Που παλιές εποχές ήταν αλλιώς. Είμαστε στα χωριά, είχαμε τα πράγματα, τα πρόβατα, τα στάρια, τα ραμποσέλτια, τα αυτά. Άρα τώρα στις πόλεις είναι χειρότερα από τότε. Τώρα είναι πολύ χειρότερα. Πώς, γιατί είναι ξύμιο παιδί και νέος και θα πήγε την Ελλάδα πολύ μπροστά. Αλλά του ήρθαν όλα τώρα, πάνω. Τι βλέπουμε, στην καταστροφή βλέπουμε, τίποτα άλλο. Εκεί που μας φτάσανε και μη χειρότερα. Με ποιον, δεν υπάρχει κι άλλος κανένας τώρα. Οπότε κάθε φορά το βιωτικό επίπεδο θα κατεβαίνει? Όχι, ανεβαίνει. Ό,τι λένε αυτό ισχύει. Έχουμε φτωχή, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι έχουν. Βλέπετε ότι κάθε χρόνο είναι λιγότερα? Είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις μας. Δεν μας φταίει κανένας. Έτσι δεν είναι? Οπότε τώρα να υπομειστούμε τις συνέπειες. Με την αξία μας. Τα ευρήματα της Ελστάτ για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στη Δυτική Ελλάδα προκαλούν έντονο προβληματισμό, διότι βρισκόμαστε 10 μονάδες πάνω από το πανελλαδικό μέσο όρο. Ουσιαστικά, το 1 τρίτο των συμπολιτών μας κινείται στο φάσμα της υλικής στέρησης και της περιθωριοποίησης. Κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και αποτελεσματικά, για να μην διαταραχθεί η κοινωνική συνοχή και οδηγηθούμε εκ νέου σε καταστάσεις κοινωνικής έκρηξης. Βέβαια, υπάρχουν και οι πατρινοί που προσπαθούν είτε με χιούμορ είτε με αισιόδοξη διάθεση να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα. Δεν είμαστε, μια χαρά είμαστε, μια χαρά είμαστε, δεν φοβόμαστε τίποτα. Όλα θα πάνε καλά. Δεν υπάρχει φτώχεια. Η φτώχεια είναι προσωπικό ζήτημα του καθενός. Στο συνολικό όμως που βγήκε... Είναι μοίρα, η φτώχεια είναι μοίρα. Πώς μπορούμε λοιπόν να αλλάξουμε? Παλιά οι άνθρωποι είχαν χώμα κάτω και όμως ζούσαν αξιοπρεπώς. Σήμερα έχουν τα πάντα και όλο κάτι τους λείπει. Είναι οπότε θέμα... πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τι θέλουμε. Να επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες της ζωής. Κοινή εκτίμηση όμως είναι πως από τα στοιχεία της Ελστάτ επιβεβαιώνεται ότι η Δυτική Ελλάδα μαζί με την περιφέρεια Πελοποννήσου έχουν μεγάλο ποσοστό φτώχειας και χαμηλών εισοδημάτων.